νέο ξεκινούμε για το Παναθηναϊκό. Και μάλιστα εσύ είσαι ένα από τα παιδιά που καλείται να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πόσο εύκολο είναι αυτό το στάδιο τη προσαρμογή, βέβαια, εσύ έχει υπάρξει και την πέσιμη χρονιά. Εντάξει, είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα για όλου μα. Θεωρώ όπω και για μένα, όπω και για όλου, ότι θέλουμε να η ομάδα να κερδίζει. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά νιώθω έτοιμο να βοηθήσω την ομάδα σε ό,τι χρειαστεί, μιας και αυτό είναι να παίρνει τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα κάνουμε σκληρή δουλειά καθημερινά. Δυστυχώς κάποιες απουσίες δεν μας βοήθανε έτσι ώστε να δουλέψουμε σε σύνολο όλοι μαζί καθημερινά. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι όταν είναι να ξεκινήσουμε επίσημα. Η διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι η τίτλη δεν είναι αυτός ο στόχος για την χρονιά. Θα το κοστίζει αυτή το κοστίζει. Ναι, μεν αποφορτίζει λίγο την ομάδα, ειδικά τους νέους παίχτες, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει για να πρωταγωνιστεί μέχρι στην συνεχόρια της διοργανώσεις. Και από εκεί και πέρα, στην Ευρώπη, το παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπεις ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να το ξέρουν όλοι και οι νέοι παίχτες και οι ξένοι παίχτες ότι ο Παναθηναϊκός είναι για να πρωταγωνιστεί. Και βέβαια έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει χωρίς κόσμο εδώ, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι και ένα παιχνίδι τίτλο. Πώς θα δούμε αυτό? Ετοιμαζόμαστε αυτό το παιχνίδι, μιας και τα επίσημα παιχνίδια ξεκινάνε με αυτό. Είναι ένα τίτλο, είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι και το ξέρουμε πολύ καλά. Θα είμαστε έτοιμοι, θεωρώ, και στο γήπεδο και στα 40 λεπτά, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγούμε νικητές, γιατί είναι ένας από τους στόχους μας. Εν μέρη έχει επηρεάσει, γιατί ξεκινάς κατευθείαν με το να σε κρίνει ένα τέτοιο παιχνίδι το πώς θα πάει η χρονιά σε βάση στόχων. Αλλά θεωρώ ότι οι χαρακτήρες που είμαστε περισσότεροι είναι αρκετά μαχητές, έτσι ώστε να βγούμε σε αυτό το παιχνίδι έτοιμο πόλεμο. Μία ερώτηση για τον Βανιόνιο που αγρώθηκε στα σχετικά. Περνάει δύσκολες στιγμές μετά την ανακοίνωση της του κ. Μαργέτη χωρίς αποχωρή. Πώς βιώνεις εσύ αυτές τις δύσκολες στιγμές του Βανιόνιου? Εντάξει, ο Βανιόνιος είναι μια ομάδα που